Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι 3η 19 Μαρτίου και είναι ώρα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ασχοληθεί φυσικά με την κρίση στην Κύπρο και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Θα ασχοληθεί με το θέμα του ΤΕΙ και με την παρέτηση από την Κεφαλονιά του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, αλλά και με τα προβλήματα της δικαιοσύνης στο νησί της Ζακύνθου. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Με τα συστήματα κομφωμάτων Γλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό, φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κομφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. Από την οικονομία, η πρώτη μας είδηση. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της Κύπρου τα τελευταία 24 ώρα, και πλέον η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν φαντάζει ως εφιάλτης αλλά ως πραγματικότητα. Για το συγκεκριμένο θέμα και για το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και της Ελλάδος και το πώς έχει κατάσταση στην Κύπρο, θα συνομιλήσουμε απόψε ζωντανά στο στούντιο του Ionian Channel με τον κύριο Μιλωνά Παναγιώτη, οικονομολόγο, μελετητή και συγγραφέα, τον οποίον καλωσορίζουμε στο στούντιο του Ionian Channel. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα και σε εσάς. Ενώ στην παρέα μας θα βάλουμε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και τον δήμαρχο Λέμεσου, τον κύριο Χρήστου Ανδρέα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα από το Ionian Channel. Γεια σας, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας στο απόψινό δελτίο. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με την ερώτηση, πώς ήταν η καθημερινότητα σήμερα στην Κύπρο μετά από τις τελευταίες εξελίξεις? Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ήταν μουδιασμένος, παρά το ότι το Σαββατοκυρίακο είχαμε την αποκορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων τουλάχιστον στην πόλη μας, με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή, πρωτοφανή συμμετοχή. Παρά τα αυτά, σήμερα όλοι αναμένουν τις εξελίξεις. Οι τράπεζες και σήμερα και αύριο θα είναι κλειστές. Επομένως, ο κόσμος ανησυχεί, προβληματίζεται, διαμαρτύρεται. Γίνονται εκδηλώσεις και διαδηλώσεις έξω από την Βουλή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν υπάρχει περί τούτου αμφιβολία, και ήδη έχει γίνει μεγάλη ζημιά η οποία δεν νομίζω εύκολα να είναι επανορθώσιμη. Μάλιστα, μία αναστρέψιμη δηλαδή η ζημιά που έχει γίνει. Ναι. Η ζημιά λέτε να αφορά και στον τουρισμό τους επόμενους μήνες? Και στον τουρισμό σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως είναι στις ξένες επενδύσεις, στις ξένες καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες, στην παρουσία του ευρύτατου χρηματομισθωτικού τομέα και των διεθνών δραστηριοτήτων στον τόπο μας. Και θα έλεγα ότι ίσως και αυτό στην ουσία να ήταν ο στόχος των προσεγγίσεων και των μεθοδεύσεων της Τρόικα. Δηλαδή υπήρχε από την αρχή μία έντονη δυσφορία σε επίπεδο των μεγάλων δυτικών χωρών, και δεν πολιτικολογώ, τα έζησα ως Υπουργός Εσωτερικών στην περίοδο 2003-2007. Έβλεπα με δυσαρέσκεια την παρουσία του ρωσικού παράγοντα στην Κύπρο, την έβλεπαν αρνητικά και από την πολιτική και από την οικονομική πλευρά, και πιστεύω ότι αυτός ήταν ένας από τους στόχους, όχι ο μοναδικός, αυτής της πρωτοφανούς ενοχλητικής συμπεριφοράς, προκλητικής συμπεριφοράς απέναντι στην Κύπρο. Αυτά έτσι σαν πρώτα σχόλια. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, ανησυχεί, αλλά η ανησυχία δεν αφορά μόνο τις προσωπικές του καταθέσεις. Ασφαλώς είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ο κόσμος ανησυχεί ότι το οικονομικό μοντέλο το οποίο χτίστηκε τα τελευταία 15-20 χρόνια και προσέλκυσαν όχι μόνο ρωσικές αλλά και γερμανικές και εγγλέζικες και ισραηλίδικες εταιρείες νορβηγικές εδώ στην Κύπρο,
υφίσταται ένα σοβαρό πλήγμα. Με αποτέλεσμα νέες απολύσεις, φυγή εταιριών, φυγή κεφαλαίων, και αυτά είναι χειρότερα από την αφαίρεση του 5 ή του 10% από τις καταθέσεις εκείνου που τις έχει. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάσουμε στην συζήτησή μας και τον κύριο Μήλωνα. Κύριε Μήλωνα, τι ζει τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα η Κύπρος? Νομίζω, καλησπέρα κύριε Δημάρχε, τέως υπουργέ. Καλησπέρα κύριε Μήλωνα. Και εύχομαι υγεία, δύναμη και νυφαλιότητα για τις καινούργιες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Και πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, τα προβλήματα που προκαλεί αυτή η απόφαση του Eurogroup ίσως είναι ανεπανόρθωτα. Διαβλέπω ότι και πάλι σημειώνεται ένα έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και των αδελφών μας Κυπρίων, διασήμαντον αφορμή. Και λέω ασήμαντο αφορμή, καθότι το προσδοκόμενο όφελος του μέτρου αυτού είναι μόλις 5,8 δις, όταν η Κύπρος χρειάζεται 17 δις. Είναι η Κύπρος μόλις το 2% ως οικονομικό μέγεθος στην Ευρωζώνη, και όμως τόλμησαν να υιοθετήσουν ένα τόσο ακραίο μέτρο που ξεπερνάει και τα συστημικά εσκαμμένα και δημιουργεί προβλήματα πρωτόγνωρα που υποθηκεύουν και το μέλλον και τις οικονομικές προοπτικές της Κύπρου, αλλά νομίζω ότι έχουν την εξήγησή τους. Οφείλονται σε πρώτες αψιμαχίες του ακήρυκτου οικονομικού πολέμου της παγκοσμιοποίησης, με πρώτο θύμα της την Κύπρο, τη συμπεριφορά προς την Κύπρο. Έχω και άλλες πρώτες απόψεις, δεν θέλω να είμαι προπαίτης, αλλά υποπτεύομαι ότι η Κύπρος είναι για άλλη μια φορά το θύμα στη σκακέρα των μεγάλων παικτών της παγκοσμιοποίησης και κυρίως και της αναμέτρησης της ενδοευρωπαϊκής μεταξύ Βορρά και Νότου μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνείτε με την προσέγγιση του κυρίου Μήλωνα? Η προσέγγιση του κύριου Μήλωνα με βρίσκει σύμφωνον. Είναι ακόμα μια πλευρά αυτού του όλου ζητήματος. Εγώ θα έλεγα ότι πέραν από το ότι η Κύπρος γίνεται πειραμαντόζωο, ήδη τα χρηματιστήρια και οι οικονομικές αγορές, όπως σήμερα γίνεται μια ανάλυση εδώ στην Κύπρο, έχουν χάσει 500 δις από τη μείωση της ισοτιμίας του ευρώ, το οποίο επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη απόφαση, διότι όλοι φοβούνται πως είναι γιορτή δική μας αλλά και παραμονή δική τους. Όμως επαναλαμβάνω ότι κατά τη γνώμη μου, πέραν από τις εσωτερικές αντιπαλότητες που ασφαλώς υπάρχουν μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι υπάρχει και έναν πολιτικό στοιχείο στην όλη προσπάθεια. Βλέπετε, έχουν αποξηλωθεί οι προσβάσεις της Ρωσίας στην Αίγυπτο. Τώρα γίνεται κάτι παρόμοιο, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία. Πιστεύω ότι μέσα στους στρατηγικούς στόχους των δυτικών δυνάμεων είναι και ο ουδέτερος προσανατολισμός της Κύπρου, δηλαδή η ένταξή της σε συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και η ιδιαίτερη σχέση που έχει ιστορικά από το 1958, πριν ακόμα η Κύπρος γίνει ανεξάρτητο κράτος, με τη Ρωσία, με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η εντύπωση που υπήρχε είναι ότι λίγο πολύ αυτόν το έλεγαν ιδιαίτερα οι Γερμανοί, ότι η Κύπρος έγινε μια αποικία των Ρώσων κλπ. Κλπ. Ούτεν τούτον αληθέστερο. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις στο Ρώσο δεν είναι στην Κύπρο, είναι στο Λονδίνο, στην Νέα Νιόρκη, στο Παρίσι και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, ήθελαν να χτυπήσουν με την απόφαση τους και αυτήν την ειδική σχέση, με στόχο να μετακινηθούν αυτά τα κεφάλαια στις δικές τους χώρες. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έζησα εγώ προσωπικά. Το 2004-2005 κατηγορείται ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ότι όντας το γραφείο του νομικός σύμβουλος πολλών γιουγκοσλαβικών εταιριών, εκάλυψε αυτές τις εταιρείες ως πρόεδρος πλέον και ανέχεται το ξέπλυμα πρόμοιου χρήματος.
για να κάνουμε μια ανακοίνηση εμείς τότε σαν κυβέρνηση και ήμουν ο Υπουργός Εσωτερικών καθήλυν για αυτά τα θέματα αρμόδιος σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Στριμώξαμε δύο γιουγκοσλάβικες εταιρείες, έτσι για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Οι εταιρείες αυτές δεν ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα, ξεσηκώθηκαν, η μια πήγαινε στο Λονδίνο, η άλλη στο Λουξεμβούργο και όλος αυτός ο θόρυβος και τα σχόλια περί ξεπλύματος στρίματος ως διαμαγείας εντερματίστηκαν. Επομένως, αυτά τα λέω για να καταδείξω και μια υποκριτική συμπεριφορά γύρω από αυτά τα προβλήματα. Και επανερχόμενος όμως στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί στον τόπο, νομίζω ότι σωστά ο κ. Μιλωνάς ανέφερε ότι αυτό το χτύπημα έρχεται ίσως με πιο καταστροφικών τρόπων στο επίπεδο της οικονομίας, να μας θυμίσει το 1974, όταν έγινε μια άλλα μέσα και πάλι η καταστροφή της Κύπρου και πάλι χρηματοποιώντας την Κύπρο για να ικανοποιηθούν διάφορες ορέξεις και επιθυμίες. Αλλά αυτή τη φορά γίνεται με το Γάντι, γίνεται από αυτούς οι οποίοι καθηκόντως έπρεπε να εκφράσουν, να εκδηλώσουν και να παράσχουν αλληλεγγύη στην Κύπρο σε ώρες δύσκολες και όχι να τις αξιοποιήσουν κατά τρόπον καταστροφικών και κατά τρόπον εντελώς άσχετων, ανήθικων, μπορώ να το να πω, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα, να κυλήσουν ήρεμα και να βγει από το τέλμα. Ναι, σας ακούω, και από πλευράς δικής μου, τις ευχές μου και πάλι νυφαλιότητα και δύναμη. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας της Ζακύνθου για την ξεχωριστή αγάπη και εδώ είμαστε. Θα έχουμε επαφή. Τις ίδιες δυσκολίες στο παρελθόν. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο κύριος Χρήστου Ανδρέας. Θα σας κρατήσω, κύριε Μιλωνά, λίγο στο δελτίο μας, διότι σε δευτερόλεπτα θα έχουμε μία ακόμη επαφή με την Κύπρο και αυτή τη φορά θα συνομιλήσουμε με έναν επίσης οικονομολόγο, τον Ευαγγέλου Ανδρέα, ο οποίος είναι πρώην Δήμαρχος Παραλιμνίου, είναι οικονομολόγος, έχει επιχειρήσει στην Κύπρο, νομίζω στο Παραλίμνη αν δεν κάνω λάθος, οπότε και αυτός από τη δική του πλευρά θα μπορέσει να μας διαφωτίσει σε πολλά πράγματα. Κύριε Μιλωνά, θα ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει η κρίση στην Κύπρο των τελευταίων 24 ώρων όπως έχει εξελιχθεί και την Ελλάδα, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που επιχειρούν στην Κύπρο και το αντίστροφο? Η απάντηση είναι αυθόρμητη, θα έλεγα, και δική μου, αλλά τη δανείζομαι και από το έργο «Η μεγάλη αυταπάτη» του νομπελίστα του Στρίγκλιτς, του οικονομολόγου του Αμερικανού, όπου έχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Πνίγοντας τον γείτονα». Βεβαίως, η οικονομική πορεία, η ευνοϊκή ή η αρνητική γειτονικών χωρών επηρεάζει ομόρροπα η μία την άλλη. Και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τους αδελφούς μας Κυπρίους που έχουμε στενότατες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, μια κακή στιγμή για την Κύπρο είναι πολλαπλάσια κακή στιγμή και για την Ελλάδα. Σαφώς. Επιτρέψτε μου, κύριε Μιλωνά, να βάλουμε στην παρέα μας τη συζήτηση. Βρίσκεται στη συγκυρία του δικού της μνημονίου και της δικιάς της οικονομικής περιπέτειας. Μάλιστα. Ωραία. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον πρώην Δήμαρχο του Παραλιμνίου, τον κύριο Ευαγγέλου. Όλα αυτά που γίνονται, εσείς βλέπετε από πίσω κάποιο σχέδιο? Η Κύπρος όμως έχει συγκεντρώσει τόσα κεφάλαια τα οποία, γιατί είναι ένα μικρό μέρος, ένα μικρό ποσοστό, όπως είπατε και στην αρχή εσείς, στατιστικά, αριθμητικά, της παγκόσμιας οικονομίας. Πώς τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να την ρίξουν αυτή την οικονομία? Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι πρόκειται για ένα έγκλημα σε βάρος της Κύπρου για ασήμαντη αφορμή. Προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα επιπλέον ποσό 5,8 δισεκατομμυρίων δραχμών, τόσο υπολογίζεται το οικονομικό όφελος των μέτρων που ελήφθηκαν ως απόφαση, επέφεραν ζημιά 500 δις στα χρηματιστήρια του κόσμου. Μάλιστα. Διαβλέπω ότι πίσω από εκεί υπάρχει
ένας ακήρυκτος οικονομικός πόλεμος που είναι εν εξελίξει και έχει πολλές πτυχές και πολλές φάσεις. Μάλιστα. Μια πρώτη εκκίνηση που προκάλεσε και τον ευνηδιασμό σε βάρος της Κύπρου που ζούμε τώρα, ίσως οφείλεται σε μια ευνηδιαστική επιχείρηση της Γερμανίας να αναβαθμίσει το ρόλο της στις προοπτικές απόσπασης με εναρμονισμένες πρακτικές ηγεμονέστερου ρόλου στη διαχείριση των νέων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Μιλωνά, να βάλουμε στην παρέα μας τώρα. Πάμε μέχρι, τηλεφωνικά βέβαια, μέχρι την Κύπρο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Ευαγγέλου Ανδρέα, πρώην δήμαρχο Παραλιμνίου, ο οποίος είναι και έχει τελειώσει οικονομικά και έχει και επιχειρήσεις δικές του. Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα από το Ionian Channel. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνάν. Σας μιλάμε από το νοτιοανατολικότερο εδαφολογικά κομμάτι του ελληνισμού, το παραλίμνη της Κύπρου. Εδώ αυτή τη στιγμή ζούμε στιγμές ανεπανάληπτες όσον αφορά την οικονομική κρίση. Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Βουλή της Κύπρου. Φαίνεται ότι θα πει ένα βροντερό όχι στο κούρεμα των καταθέσεων. Και θα είναι όλα τα πολιτικά κόμματα θα ψηφίσουν όχι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, δηλαδή το κυβερνών κόμμα, θα ψηφίσει λευκό. Μάλιστα. Κύριε Ευαγγέλου, η κατάσταση στην Κύπρο πώς ήταν σήμερα, εκεί στο παραλίμνη τουλάχιστον? Βεβαίως, υπήρχε και στο παραλίμνη αλλά και σε όλη την Κύπρο, γιατί ήμουν και στη Λευκοσία, επικρατεί μια ανήσυχη ηρεμία. Πρέπει να πούμε ότι οι τράπεζες ήταν κλειστές, το χρηματιστήριο ήταν κλειστό. Ο κόσμος όλος αναμένει με μεγάλη ανησυχία να δει πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες. Από ό,τι φαίνεται, και συμφωνώ απόλυτα, ότι φαίνεται ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό το οποίο δεν κατάφεραν να επιβάλλουν με τα όπλα, με την οικονομική δύναμη που έχουν σήμερα, μια απαράδεκτη οικονομική πολιτική, δηλαδή το κούρεμα των καταθέσεων. Εσείς που ασχολείστε και με τα οικονομικά, βλέπετε να υπάρχει κάποια διέξοδος? Τώρα, αν θα μπούμε από καθαράς οικονομικής άποψης, το ότι θα υπήρχε κούρεμα των καταθέσεων και αν αυτό το κούρεμα των καταθέσεων θα ήταν σε ομόλογα φυσικού αερίου και δεν θα υπήρχε το πρόβλημα να χάσουν οι καταθέτες τα λεφτά τους, ίσως να ήταν και ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης άμεσως των τραπεζών για επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Όμως αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόμαστε δεν είναι αυτός. Είναι έναν μοντέλο το οποίο προσπαθούν να δοκιμάσουν οι Γερμανοί πάνω σε μια μικρή χώρα, την Κύπρο, γιατί αυτοί δυστυχώς δεν σκέφτονται ανθρώπινα, δεν σκέφτονται ότι ο κάθε λαός έχει την δική του αξιοπρέπεια και το πρώτιστον θέλουν να πλήξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και ειδικότερα γιατί χρησιμοποιείται από τους Ρώσους πολυεκατομμυριούχους σαν χρηματοπιστωτικό κέντρο η Κύπρος. Πρέπει να πούμε ότι πέραν από τις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν και στην Κύπρο περίπου ακόμα 50 τράπεζες που ασχολούνται με ακριβώς αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε και εσείς αυτό βλέπετε, όπως τα είπε και ο κύριος Μιλωνάς, συμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Θα υπήρχε αυτός ο ντόρος και αυτή η ανησυχία αν δεν υπήρχαν αυτά τα κεφάλαια τα τεράστια από Ρωσία και από άλλες, από Αμερική και από άλλες χώρες ισχυρές, ή θα ήταν η Κύπρος ένα νούμερο μικρό που δεν θα τους ενδιέφερε? Θα ήταν η Κύπρος ένα νούμερο μικρό, δεν θα τους ενδιέφερε και πιστεύω ίσως να μην φτάναμε και εδώ που φτάσαμε. Διότι η οικονομία της Κύπρου γιατί έφτασε εδώ? Έφτασε εδώ πρώτον γιατί συμμετείχαν οι κυπριακές τράπεζες στα ελληνικά ομόλογα. Μετά από αυτό, οι κυπριακές τράπεζες όταν είχαν αυτή τη μεγάλη δύναμη την οποία έπαιρναν δυστυχώς όχι στηριζόμενοι σε εσωτερικά κεφάλαια αλλά σε εξωτερικά, να επεκταθούν τόσο στην Ελλάδα όσο στη Ρουμανία, στη Ρωσία, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, σε όλες αυτές τις χώρες, άπλωσαν το χέρι περισσότερο από την οικονομική δύναμη που μπορούσε τοπικά η οικονομία να αντέξει. Είχαν γίνει υπερτράπεζες, τουλάχιστον οι δύο, η Λαϊκή και η Τράπεζα Κύπρου, με αποτέλεσμα σήμερα να βασιζόμαστε σε ξένη στήριξη και γι' αυτό υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Η κρίση έχει αγγίξει την Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον τρία, που έχει αγγίξει την Ελλάδα τόσο βαθιά. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Βεβαίως. Είναι και πολλοί Έλληνες εκεί, να πούμε έτσι. Πολλοί Έλληνες οι ζουν εκεί μόνιμα. Σωστό, ναι. Πριν από δύο χρόνια, η Κύπρος, πρέπει να πω, ήταν σχεδόν ένας παράδεισος.
ή τουλάχιστον η δική μου η περιοχή, εκεί που ήμουνα και δήμαρχος, πρέπει να πω ότι η ευημερία ήταν στο πιο ψηλό σημείο που μπορούσε να υπάρχει. Δεν υπήρχαν καθόλου φτωχοί μετρημένοι στα δάκτυλα, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2.000 να είναι στην ουρά, να πηγαίνουν στο κοινοτικό παντοπολείο της Μητρόπολης, των Δήμων, για να πάρουν ένα μπιάτο ψωμί. Αυτό και φαγητό. Αυτό έχει γίνει και στην Κύπρο και στο Παραλίμνη, που είναι μια πλούσια περιοχή, είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή. Είχε έσοδα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα το επηρεάσει το τουριστικό κομμάτι αυτό που έγινε τώρα τα τελευταία 24 ώρα? Εάν κλείσουν οι εμπορικές τράπεζες, εάν πράγματι δεχτούν το πλήγμα αυτών το οποίο ίσως γίνει, εάν η Κύπρος οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία, βεβαίως και θα επηρεαστεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε δυστυχώς, το καλό. Μακάρι να μην φτάναμε εδώ, αλλά φτάσαμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Κύριε Βαγγέλου, δεν θέλω να σας κρατάμε περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι. Και από μένα, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, δύναμη και υγεία και νυφαλιότητα. Να αντιμετωπίσετε εγώ την καινούργια περιπέτεια. Την αγάπη μου και το χαιρετισμό σε εσά που έχουν τα αδέλφια μας εκεί. Όπου πριν από λίγα χρόνια είμαστε εκεί, φιλοξενήσαμε στο Παραλίμνη κάποιους από τη Ζάκυνθο και πιστεύω ότι οι αδελφικές σχέσεις θα συνεχίσουν και στο μέλλον παρόλα τα προβλήματα. Ο ελληνισμός θα βγει νικητής από όλες αυτές τις μάχες. Και επειδή είχε, είχε αδελφοποιηθεί και ο Δήμος του Παραλιμνίου με τη Λευκάδα, έτσι δεν είναι? Με τη Λευκάδα, ναι. Είναι με αρκετούς Δήμους ο Δήμος Παραλιμνίου είναι αδελφοποιημένος, αλλά έχει και πολύ καλές σχέσεις τόσο με τη Ζάκυνθο, ο προηγούμενος δήμαρχος, η σύζυγός του ήταν από το Παραλίμνη, με την Κέρκυρα έχουμε καλές σχέσεις, αλλά και με άλλες περιοχές της Ελλάδας, με την Καστοριά, με την Τρίπολη, είμαστε αδελφοποιημένοι, με το Παραλίμνη της Βέρειας. Σας άκουσε και όλη η νοτιοδυτική Ελλάδα απόψε, κύριε Ευαγγέλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς και εμείς βράδυ. Ευχαριστούμε. Κουράγιο και πιστεύω ότι η νίκη θα στεφανώσει τον ελληνισμό. Κουράγιο και σε εσάς. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή λοιπόν, νύχτα. Εδώ μένουμε στο κεντρικό δελτίο του Union Channel. Φιλοξενούμενος στο Studio 1 είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάς, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε λίγο. Θα μείνουμε στα θέματα αυτά τα οικονομικά. Κύριε Μιλωνά, θα ήθελα να γνωρίζω από τη στιγμή που ο κύριος Τουνάρας βγαίνει και λέει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τις καταθέσεις στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό ή σας ανησυχεί κάτι? Να έρθουμε στα δικά μας λίγο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αξιόπιστος. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών μας, πρέπει να τον πιστέψουμε και πρέπει και να αισιοδοξούμε. Γιατί η αισιοδοξία κάνει καλό. Και ειδικά στην οικονομία μεταφράζεται σε θετικές εξελίξεις ή λιγότερο αρνητικές, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τις ελληνικές τράπεζες να αποκτηθούν οι κυπριακές. Το λέω σωστά, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον? Ανάγκη υπάρχει. Ναι, ωραία. Εξ ανάγκης. Πώς όμως για κάποιον σαν, για τον κόσμο τον περισσότερο που δεν καταλαβαίνει και πολύ καλά τα οικονομικά, πώς από τη στιγμή που αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, με τι κεφάλαια? Δεν θα το κάνουν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά από ό,τι ακούγεται θα μπει μπροστά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που είναι η κατεξοχήν κρατική τράπεζα πλέον. Και με τη δύναμη του ελληνικού δημοσίου θα κρατικοποιηθούν, θα έλεγα, τα υποκαταστήματα των εδώ κυπριακών τραπεζών. Αυτό είναι καλό για την ελληνική οικονομία και για την κυπριακή, θα λειτουργήσει θετικά με την κρίση? Είναι μια αναγκαστική γραμμή άμυνας. Α, θεωρείτε ότι είναι μια γραμμή άμυνας δηλαδή. Μια άλλη, ακόμη, μια άλλη ακόμη απορία που μου έχει δημιουργηθεί. Η ελληνική με την κυπριακή οικονομία λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, είναι ανεξάρτητες? Δηλαδή έχουν και περιοχές ανεξάρτητες, αλλά επικαλύπτονται και σε μεγάλο ποσοστό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μία επικαλύπτει την άλλη με μία σχέση αμοιβαιότητας και αλληλοεπηρεασμού. Μία ακόμη απορία και θα σας αποδεσμεύσω σύντομα. Η εγγύηση των καταθέσεων, των μικροκαταθέσεων, ναι, του κόσμου, είναι ένα ταμπού το οποίο, αν γίνει κάτι και αλλάξει, πιστεύω θα γίνει ένα τσουνάμι στη συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που η ελληνική πολιτεία, πρώτες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική πολιτεία εγγύηθηκε με νόμο του κράτους τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει και θεωρώ αντίθετα ότι αυτό που σημειώθηκε στην Κύπρο ήταν ένα κολοσσιαίο σφάλμα
χωρίς προηγούμενο και χωρίς επανάληψη. Δεν νομίζω ότι θα παραβιαστεί αυτό. Θα διακινδυνεύσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το κύρος και την αξιοπιστία της ως κρατική, πολυεθνική οντότητα και οικονομική παγκόσμια οντότητα. Μάλιστα. Σαφής. Κύριε Μιλουνά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Θα ήθελα να σημειώσω ότι αν ακούστηκαν οξείς οι τοποθετήσεις μου, εκφράστηκαν από χείλη ανθρώπου που είναι φεδεραλιστής στις πεπιθήσεις και ευρωπαϊστής στα πιστεύω. Μάλιστα. Δεν έγιναν από άνθρωπο που θέλει το κακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, η πράξη αυτή απειλεί την Ευρωπαϊκή Συνοχή και υποσκάπτει την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στην κοινοτική αλληλεγγύη που στην υπόθεση των μέτρων που λήφθηκαν από το Eurogroup σε βάρος της Κύπρου προχθές δεν επαληθεύτηκαν. Αντίθετα, υπόσκαψαν αυτή την Ευρωπαϊκή Ενότητα που οφείλουμε να υποστηρίζουμε όλοι. Μάλιστα. Κύριε Μιλουνά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο απόψινό και το οικοδελτίο ειδήσεων του Union Channel. Καλό βράδυ. Για να κοιμάστε ήσυχα. Θωρακισμένες πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας, Σπύρος Γλαβάς. Θωρακίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Την παραίτησή του από πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς υπέβαλε στον Υπουργό Ανάπτυξης ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, διαμαρτυρόμενος για τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Αθηνά στα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Θα πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας φυσικά από την Κεφαλονιά. Κύριε Μιχαλάτε, καλησπέρα από το Ιωνίων Channel. Καλησπέρα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ την είδηση για την παραίτηση που θέσατε υπόψη του Υπουργού Ανάπτυξης, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση των ΤΕΗ. Έχει αλλάξει κάτι, έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη? Δεν έχουμε καμία εξέλιξη νεότερη και αυτό είναι που μας λυπεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να ακούμε συζητήσεις και πιέσεις και να μην βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ και εγώ ότι υπηρετώ το επιμελητήριο 12 χρόνια. Ήμουνα από τους βασικούς την εποχή εκείνη που παλεύαμε για την ίδρυση του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, παρέα με τους άλλους τους τότε προέδρους και Λεζακίθουν και Λευκάδες και Κέρκυρας, που συναντηθήκαμε στην Κεφαλονιά και ζητήσαμε, γιατί τότε συνεδρίαζε η Επιτροπή των Σοφών τότε, για την ίδρυση του ΤΕΗ των Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειας να αναβαθμίσουμε, να φτάσουμε το ΤΕΗ σε ένα επίπεδο, έρχεται ξαφνικά το Αθηνά 1 το να μας πηγαίνει το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων στο Μεσολόγγι και το Αθηνά 2 να μας πηγαίνει στην Αμαλιάδα. Και στην Αθήνα τη Ζακύνθου. Ναι. Όπως σε διαβάζω στα δημοσιεύματα, έχετε και κάποιους λόγους που εξηγείτε αυτή την παραίτηση, πέραν του γενικού πλαισίου φυσικά, και διαβάζω ότι η κατάργηση ΤΕΗ σημαίνει ξαφνικό θάνατο στη συνεργασία και τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των φορέων, των πολιτών της Κεφαλονιάς, αλλά και των τμήματων των παιδιών. Των παιδιών που είναι στα τμήματα των ΤΕΗ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αρχίσει να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Δεν ξέρω για τη Ζάκυνθο, αλλά εδώ στην Κεφαλονιά. Και εδώ το ίδιο. Με την τοπική κοινωνία να συνεργάζεται το ΤΕΗ και των δημοσίων σχέσεων να μας βοηθούν στην προβολή του νησιού με τουριστικά, βιολογική καλλιέργεια, με ένα πάρα πολύ καλό εργαστήριο που έχει να συμβουλεύει και να μας δίνει στοιχεία. Είχαμε αρχίσει να δουλεύουμε παράλληλα. Όπως στη Ζάκυνθο με τη συντήρηση αρχαιοτήτων και. Ωραία. Και εκεί που είχαμε πετύχει αυτό που είχαμε παράπονο από την αρχή, ότι δεν είχαμε τη σύνδεση του ΤΕΗ με την τοπική κοινωνία, μπαμ, αυτό έρχεται και κόβεται μαχαίρι. Μιλάτε για πνευματική παινία και επιστροφή στο μικρό κοσμό μας και στην Κεφαλονιά του 70. Κοιτάξτε, πριν κακά τα ψέματα, πριν μπολιαστεί η τοπική μας κοινωνία με τα παιδιά αυτά από όλη την Ελλάδα και το να το ΤΕΗ, το να κάνει δράσεις πολιτιστικές, είτε το να φέρνει ομιλίες, να κάνει δρόμενα στο νησί μας, είμαστε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα ξαναπάμε πάλι πίσω στα χρόνια εκείνα. Μάλιστα. Και αναφέρεται και σε κάποια αποστροφή του λόγου σας ότι αυτό μπορεί να σημάνει και την αρχή του τέλους για την περιφέρεια. Το πιστεύετε αυτό? Δηλαδή, είναι τόσο τέτοια πεποίθηση? Κοιτάξτε, ότι
προσπαθούμε, γιατί και εγώ είμαι, μπορώ να σας πω, παρόλο που υπάρχει η γκρίνια και η δικαιολογημένη άποψη ότι η Κέρκυρα προσπαθεί να μας επιβληθεί στα υπόλοιπα νησιά, παρόλα αυτά εγώ είμαι υπέρμαχος των περιφέρειας νέων νήσων. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά κοινά. Δεν έχω τίποτα κοινό με τη Δυτική Ελλάδα, είτε με Πάτρα, είτε εσείς φαντάζομαι με την Ήπειρο, η Κέρκυρα με την Ήπειρο και εμείς με τη Δυτική Ελλάδα με την Πάτρα. Δεν έχουμε τίποτα κοινά. Εμείς έχουμε κοινά προβλήματα με τους Ακυθινούς. Έχουμε τα ίδια πράγματα. Είμαστε οι ίδιοι. Με τη ίδια προβλήματα. Με τη Λευκάδα, με την Κεφαλονιά, βέβαια. Τα ίδια βέβαια. Έχουμε τα ίδια προβλήματα όλοι μας. Και αναφέρεται και ένα σκληρό χτύπημα στην τοπική οικονομία, το οποίο είναι και το τελευταίο, φαντάζομαι, ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν θέλω να πω ότι εμείς μας ενδιαφέρει μόνο το οικονομικό απέναντίας. Αλλά είναι ένα πλήγμα μέσα στο πρόβλημα που βιώνουμε, την κρίση που βιώνουμε, ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική μας οικονομία, θεωρώ και για την Κεφαλονιά, αλλά και για τη Ζάκυνθο. Ναι. Εγώ έχουμε υπολογίσει την Κεφαλονιά τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα αυτά τα οποία εισέρχονται στο νησί από τους φοιτητές. Μάλιστα. Θα επιμείνετε, φαντάζομαι, στην παρατησή σας. Μέχρι τώρα είπατε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ακούει κάποιο αυτή στην πρωτεύουσα, πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουμε και το πρόβλημα εμείς εδώ ότι είχαμε ξεκινήσει έναν αγώνα και είχαμε βάλει μπροστά τη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου γενικά, το να μπουν μπροστά στον αγώνα και εμείς όλοι από πίσω να βοηθήσουμε τον αγώνα αυτό. Είχαμε μια παρόντρηση του Δημάρχου το να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, ότι να αναμένουμε και να βοηθάει το να μην κάνουμε άλλο αγώνα. Όμως βλέπουμε ότι δεν έχουμε κανένα νεότερο και απέναντίας θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα που περνάει δυσκολεύει το θέμα για το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμηση των περισσότερων. Κύριε Μιχαλάτε, με την ευκαιρία που έχουμε έτσι της τηλεφωνικής επικοινωνίας, πώς ήταν η περίοδος καρναβαλική στην Κεφαλονιά? Είχαμε και στο Μπόρο εκδηλώσεις και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, αλλά και σε άλλες περιοχές στην Κεφαλονιά. Και στη Σάμι, το κορυφαίο είναι το καρναβάλι του Λιξουριού, που είχε μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το μετέδωσε... Είχαμε λιγότερο κόσμο από Αθήνα αυτή τη φορά λόγω κρίσης. Το μετέδωσε και το Ionian Channel, πολλά στιγμιότυπα ζωντανά, σε παράλληλη σύνδεση με το Αργοστολίο. Είχε τρομερό και κέφι, το Λιξούρι έχει παράδοση και θεωρώ ότι κάνει ένα πάρα πολύ καλό καρναβάλι. Είχε κόσμο από... Οι Κεφαλονίτες τρέξαν να πάρουν μέρος και να διασκεδάσουν, γιατί χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα γέλιο και λίγο να ξεφύγουμε από τα προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν είχαμε το αναμενόμενο από Κεφαλονίτες ή ταξιδιώτες από Αθήνα ή από άλλα μέρη. Εσείς σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, τι αφουγκραστήκατε από την αγορά? Κινήθηκε η αγορά αυτές τις ημέρες, τα μαγαζιά δούλεψαν? Όχι τόσο πολύ. Σας είπα ότι κάθε μέρα που περνάει, όσο δεν βρίσκουν λύση και προσπαθούν με αφέμαξη και με φορομπηκτική πολιτική, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι κάθε μέρα και χειρότερα. Οδηγούν τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε κλείσιμο με το ΦΠΑ και όλα αυτά. Ακριβώς. Προσπαθούμε τώρα να περιμένουμε τα πρώτα αεροπλάνα, να δούμε μήπως ο τουρισμός λίγο βοηθήσει. Θετικά σημάδια πάντως, κύριε Πρόεδρε. Θετικά σημάδια έχουμε και ξεκινάει και νωρίς. 28 Μαρτίου έχουμε το πρώτο αεροπλάνο. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι όσο δεν πιέσουμε και δεν βοηθήσουμε το να μειωθεί το ΦΠΑ και να δώσουν κίνητρα το να έχουμε τουρισμό, θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι συρρυκνώνουμε και κλείνουν και το γραφείο του ΕΟΤ στο Αργοστόλι, δεν ξέρω. Ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό, είχαμε μιλήσει και με Κέρκυρα, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό τη βλέπω τη σπουδαιότητα που δείχνουν στο θέμα του τουρισμού. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας στο απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel. Και εγώ να ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο λόγια. Καλό βράδυ. Θα είμαστε σε επαφή. Ελπίζω να έχουμε κάποια θετικά νέα. Καλό σας βράδυ, γεια κύριε σας, Πρόεδρε. Γεια καλό σας, βράδυ. Γεια. Αυτά από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Για πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από Κεφαλονιά. Μέσω Skype θα συνδεθούμε με την Κεφαλονιά και τη συνάδελφο Μαρτίνα Γκομές. Μαρτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την Κεφαλονιά.
Έχασε σήμερα τα ξημερώματα στο Τζάνιο νοσοκομείο τη μάχη για τη ζωή 24χρονη φοιτήτρια Δήμητρα Μπαϊράμι, μια από τις τρεις φοιτήτριες που ανεπλάκησαν στο τροχαίο στα Κοκκύλια στις 11 Μαρτίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε τράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των τριών επιβενών των φοιτητριών. Σε ένδειξη πέντου, στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων που φοιτούσε η 24χρονη, δεν πραγματοποίησε κανένα μάθημα σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για το χαμό της. Προεγκρίθηκε η δημοπράτηση για την κατασκευή του πολύπου από 12 θέσεων λυκείου στο Αργοστόλι, δηλαδή το πρώτο και δεύτερο λύκειο, προϋπολογισμού 12.261.000 ευρώ. Η ανέγερση του σχολείου θα γίνει μέσω του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και η χρηματοδότηση της ανέγερσης θα είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από κοινοτικούς φόρους. Το όνειρο της Ευρώπης αγγίζει συνεχώς ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου, ο οποίος νίκησε το Σάββατο στο Αργοστόλι, το παλαιό φάληρο με 13-5 και τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Πόλο, με διαφορά 3 βαθμών από τον 4ο ΠΑΟΚ. Η πρωτοπόρο και αίτητη του πρωταθλήματος ΑΕΚ δεν θα παίξει στο τελικό του κυπέλου, αφού στον προημιτελικό έχασε από την 21-3-2 που θα είναι φιναλίστ. Αύριο στο γήπεδο Αργοστολίου θα γίνει ο έτερος ημιτελικός του κυπέλου μεταξύ ΑΟΚ και Επαγγελματιακού. Επίσης, σε εξαναβολής αγώνα του πρωταθλήματος, η πρόοδος Ιτάκης νίκησε τη ΣΑΜΗ 1-0. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ την Μαρτίνα Γκομέζα από την Κεφαλονιά. Πάμε στη Ζάκυνθο και πάλι. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη, με τα κυριότερα από αυτά να εντοπίζονται στην έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων καθώς και δικαστών. Υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Ρούπα Κιώτη, όμως όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Ρουπακιώτη συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στο νησί μας. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπύρος Καλογερίας επισήμανε ότι πάμπολες φορές οι υπουργοί έχουν δώσει υποσχέσεις, όμως δεν τις έχουν τηρήσει. Υπάρχει εδώ και χρόνια ως υπόσχεση ότι η πολιτεία θα λάβει μέτρα προκειμένου να επιταχύνει τους ρυθμούς εκδικάσεως των υποθέσεων, να επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό. Για να πετύχει η πολιτεία αυτό το σκοπό, θα έπρεπε να έχει φροντίσει να διορίσει προσωπικό αναφορικά με τους δικαστικούς υπαλλήλους, να φροντίσει από τους πίνακες των διοριστέων των δικαστικών λειτουργών να διορίσει ικανό αριθμό δικαστών και βεβαίως να δημιουργήσει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή στα δικαστήρια περιλαμβανομένης και της μηχανοργάνωσης, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά το σύνολο αυτών των παραγόντων που τίνουν στην απονομή της δικαιοσύνης για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Όλα αυτά λοιπόν εδώ και χρόνια που θα έπρεπε να έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων Νίκος Χιόνης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη έχει ξεχαρβαλωθεί στο νησί μας, αφού οι υποθέσεις έχουν αυξηθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προσωπικού. Υπάρχει ένα σοβαρό το πρόβλημα εδώ και 10-15 χρόνια στις δικαστικές υπηρεσίες της Ζακύνθου. Με βασικότερο στοιχείο αυτού του προβλήματος την έλλειψη του προσωπικού. Υπάρχει βέβαια και έλλειψη δικαστών. Θα πρέπει οι δικαστές να είναι, ο αριθμός των δικαστών να είναι μεγαλύτερος και έχει προσταθεί τώρα τελευταία και το θέμα του κτηρίου, όπως ξέρετε, την τελευταία πενταετία που πηγαίνει με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση η οποία οδηγεί στο να μην υπάρχει στην ουσία αυτό που λέμε οργάνωση μέσα σε αυτό το κτίριο, να μην μπορεί να δουλέψουν οι υπηρεσίες οργανωμένα. Να μην είναι αποτελεσματικές, να ταλαιπωρείται το κοινό, να ταλαιπωρούνται οι δικηγόροι, να ταλαιπωρούνται οι δικαστές, οι υπάλληλοι, οι πάντες ταλαιπωρούνται σε αυτό το κτίριο. Άρα μόνο για ιδανικές συνθήκες δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αντίθετα μπορούμε να μιλήσουμε για τραγικές συνθήκες. Να μιλήσω για το ένα στοιχείο που είναι η έλλειψη προσωπικού. Οι υπηρεσίες της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή με βάση το παλιότερο οργανόγραμμα, γιατί τώρα έχουν καταργηθεί και οργανικές θέσεις, δεν ξέρουμε πλέον τι ισχύει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο γνωστό οργανόγραμμα προέβλεπε ότι έπρεπε να δουλεύουν 29 άτομα σε αυτό το κτίριο, σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Ζακύνθου. Και πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να δουλεύουν 14 στο πρωτοδικείο και δουλεύουν 5, θα έπρεπε να δουλεύουν 10 στην εισαγγελία και δουλεύουν 5, θα έπρεπε να δουλεύουν
5 στο ειρηνοδικείο και δουλεύουν 3. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις του Υπουργού Υγείας για την οικονομική στήριξη και ενίσχυση της επιχορήγησης για το νοσοκομείο Ζακύνθου, τα πράγματα δεν έχουν γίνει έτσι ακριβώς. Στην τελευταία τους μάλιστα Γενική Συνέλευση που έγινε σήμερα, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν συνέχιση των κινητοποιήσεων. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε από την αίθουσα σύνταξη της εφημερίδας σήμερα με τον συνάδελφο Βασίλη Μούτσιο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έδωσε ο Υπουργός Υγείας την Παρασκευή το πρωί κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Υπουργείο Υγείας με τον βουλευτή του νησιού μας Σταύρο Κοντονή, τον πρόεδρο των εργαζομένων τον Βαγγέλη τον Τζόλα αλλά και άλλους φορείς της υγείας από το νησί, ήταν ότι σήμερα το πρωί θα εκδιδόταν κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση την οποία θα δινόταν η δυνατότητα δαπάνησης ποσού 45.000 ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του νοσοκομείου εντός της εβδομάδας σε καύσιμα, τρόφιμα και αναλώσιμο υλικό, και παράλληλα θα αυξηνόταν το κονδύλι του προϋπολογισμού προμηθειών από 1.290.000 ευρώ σε 2,5 περίπου εκατομμύρια, εντός βέβαια του πλαισίου του συνολικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε μία τέτοια εξέλιξη υπάρχει. Γι' αυτό και ο Σύλλογος των Εργαζομένων αλλά και η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου κατά τη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησαν από τις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, να εντείνουν τον αγώνα τους μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα λάβουν γραπτές δεσμεύσεις για όσα έχει υποσχεθεί ο Υπουργός. Δηλαδή παραμένει ορατός ο κίνδυνος του κλεισίματος του... Όχι μόνο παραμένει ορατός ο κίνδυνος του λουκέτου Τάσο, αλλά να πούμε ότι οι γιατροί και το προσωπικό προχωρούν σε επίσκεψη εργασίας όλων των γιατρών και ειδικοτήτων σε 4 ώρες στάσεις εργασίας των εργαζομένων του νοσοκομείου και μάλιστα σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία του νησιού αλλά και τους αγωνιζόμενους φοιτητές του ΤΕΗ, ορίζουν νέα γενική συνέλευση σε μια εβδομάδα από σήμερα προκειμένου να επανεκτιμήσουν τις κινήσεις τους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, την ενθάρρυνση των νέων στη συμμετοχή τους στα κοινά. Έχει ως προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Για το λόγο αυτό προχωρά σε αναμόρφωση του θεσμού των τοπικών συμβουλίων νέων. Έχω την αίσθηση ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση το θέμα της αναβάθμισης και της επανλειτουργίας, αν θέλετε, των τοπικών συμβουλίων νέων ή δημοτικών συμβουλίων νέων, όπως νωρίτερα το είχαμε ως θεσμό. Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων ξεκίνησαν την δεκαετία των 90. Υπήρξαν πάρα πολλές ιδέες οι οποίες κατατέθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας αυτής. Υπήρχε μια λειτουργία πάρα πολλών Δημοτικών Συμβουλίων Νέων αλλά και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων. Ένα από τα πρώτα τα οποία ξεκίνησε, νομίζω το πρώτο πανελλαδικά, ήταν του Δήμου Ζακυνθίων επί Δημαρχίας Ανδρέα Λαδικού το 1994 ως άτυπο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Μετά έγιναν θεσμός και υπήρξε και νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία τους. Από εκεί πέρα για διάφορους λόγους ο θεσμός ατόνισε. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς επαναφέρει το θεσμό και φαίνεται να στηρίζει το θεσμό και ανοίγει και μια πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών και απόψεων για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συμβουλίων νέων, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό και ελπίζω αυτή την φορά τα λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν να είναι ως σημαντικός οδηγός για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη και πραγματικά να υπάρχει μια αναβάθμιση του θεσμού. Πόσο θα συμβάλλει αυτό στην τοπική κοινωνία? Νομίζω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ, γιατί η κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ανάγκη από νέες ιδέες. Έτσι λοιπόν οι ιδέες των νέων, εάν έρθουν και κατατεθούν στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μας πλατείνουν, αν θέλετε, τους ορίζοντες. Εγώ θέλω να πω ότι στο παρελθόν είχαν γίνει και 2 συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι νέοι νομαρχιακοί σύμβουλοι και τα τοπικά συμβούλια νέων, και είτε νομαρχιακών είτε δημοτικών. Το ένα ήταν στο Ναύπλιο και το άλλο στην Αθήνα, το 98 και το 99. Στα οποία πραγματικά υπήρχε μια πληθώρα ιδεών
οι οποίες κατατέθηκαν αυτές οι ιδέες στα συμβούλια. Μάλιστα στο Συμβούλιο του 99 στην Αθήνα είχα και την τιμή να είμαι πρόεδρος σε μια από τις επιτροπές στην Επιτροπή Πολιτισμού η οποία δημιουργήθηκε. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το θεσμό. Δηλαδή πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός πρέπει να αγκαλιαστεί από τους νέους και πρέπει μέσω αυτού του θεσμού να αφουγκραστούμε την γνώμη της νέας γενιάς. Πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Όλο και περισσότεροι μαθητές παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η πιο συνηθισμένη από αυτές θεωρείται η δυσλεξία. Συνήθως, ετησίως καταφθάνουν πάρα πολλές αιτήσεις στα αρμόδια κέντρα για πιστοποίηση. Σε αυτό το φαινόμενο δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείψουν περιπτώσεις που χρησιμοποιούν τη δυσλεξία ως μέσο αποφυγής των γραπτών εξετάσεων. Πολλοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, βασιζόμενοι σε δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά τους στο γραπτό λόγο, θεωρούν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας. Όμως, συχνά παρατηρείται η χρήση της συγκεκριμένης μαθησιακής δυσκολίας με σκοπό η εξέταση των μαθητών να γίνει προφορικά. Όπως δηλώνει ο κ. Γιάννης Λιβέρης, για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων είναι απαραίτητη η πιστοποίηση από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης. Η δυσλεξία είναι γνωστή ως ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραφή και στην ανάγνωση. Είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία συναντάται στην αδυναμία των μαθητών και των μαθητριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η λειτουργική αυτή αδυναμία εκδηλώνεται αν και υπάρχει συνήθως επαρκής νοητική ικανότητα και καθώς και ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη. Δηλαδή πρέπει να μην υπάρχει χαμηλό νοητικό δυναμικό για να πούμε ότι έχουμε δυσλεξία. Σε ποια ηλικία περίπου μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του από έχει πρόβλημα? Από πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού που ξεκινάει να γράφει, να διαβάζει. Και από τον νηπιαγωγείο έχουμε κάποια στοιχεία, έτσι ως αν η ικανότητα του να γράφει δεν είναι καλή, είναι πολύ αργή. Όταν δεν μιλεί το παιδί καλά, όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, εκεί οι γονείς πρέπει να υποπτευτούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά βρίσκονται στο νησί μας που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή εμείς όλη τη σχολική χρονιά, την προηγούμενη, δεχτήκαμε 281 αιτήσεις. Εκ των οποίων 20 ήταν από τα νηπιαγωγεία, 75 από τα δημοτικά, 45 από τα γυμνάσια, 50 από τα λύκεια. Βέβαια δεν απαιτεί ότι όλα αυτά ότι έχουν δυσλεξία, πολύ λίγο είναι το ποσοστό αυτό, ούτε το 1 τρίτο πολύ λιγότερο που έχουν κάποια προβλήματα. Γενικά, έχει παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο μαθητές να υποβάλλουν αιτήσεις δυσλεξίας για να αποφύγουν τις πανελλήνιες εξετάσεις και να εξεταστούν προφορικά, που συνήθως είναι πιο εύκολες. Ναι. Έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο στο νησί μας? Εδώ κοιτάξτε, γι' αυτό λέω εγώ ότι τα πιστοποιητικά για δυσλεξία πρέπει να τα δίνουν μόνο και μόνο τα κεδί, επειδή υπάρχει παιδαγωγική ομάδα. Υπάρχει δηλαδή νηπιαγός, δάσκαλος, καθηγητής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, παιδοψυχίατρος που συνεργαζόμαστε, και όχι μόνο να χάνει ένα νοσοκομείο όπως παρατηρήθηκε, όπως πολύ καλά επισημάνατε, να μην πω το όνομά του τώρα, που μία μοναχά με μία σφραγίδα έβαζε μία σφραγίδα και έδινε πιστοποιητικό της λεξίας χωρίς να κάνει καν αξιολόγηση και χωρίς να κάνει την έκθεση, την αξιολογική, τη συγκεκριμένη που εξηγούμε εμείς γιατί το παιδί έχει δυσλεξία. Εμείς δηλαδή κρατάμε τα γραπτά, κρατάμε πρακτικά, κρατάμε τα πάντα από το παιδί. Έχουμε τα γραπτά του σχολείου, έχουμε περιγραφικές εκθέσεις από το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση είναι πολύ πιο σωστή η γνωμάτευση η δική μας από ότι ενός άλλου φορέα. Έχει παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή οι μαθητές για να αποφύγουν τις πανελλήνιες την γραπτή εξέταση? Όχι, δεν έχει παρατηρηθεί. Απλώς οι γονείς καμιά φορά λένε μήπως το παιδί μου έχει δυσλεξία. Και το φέρουν και κάνουν οι γονείς μια αίτηση, οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να το δω. Ένα μεγάλο δίκτυο δραστηριοτήτων έχει αναπτυχθεί στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη. Επισκέψεις μαθητών, ιστοσελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάποιες από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται εκεί. Ταυτόχρονα θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την επαναλειτουργία του αναγνωστηρίου. Οι ενημερωτικές επισκέψεις σχολείων συνεχίζονται στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη. Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στους μαθητές στα τμήματα τοπικής ιστορίας και λαογραφίας. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο όπου αναρτώνται οι δραστηριότητες. Πράγματι, η Βιβλιοθήκη Ζακύνθου έχει μία σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επισκέψεις μαθητών όλων των βαθμίδων, της πρωτοβάθμιας δηλαδή και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το χώρο, με την ξενάγηση σε
τμήματα που αφορούν κυρίως την τοπική ιστορία αλλά και τη λαογραφία. Και θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ και για τους ακροατές σας ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι όπως οι σχολικές βιβλιοθήκες όπου μπορεί μόνο να δανειστείς κάποιο βιβλίο. Έχει τρία τμήματα. Το ένα είναι το δανειστικό, το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ζακυνθινοί και μας τιμούν με τη συμμετοχή τους κάθε χρόνο. Το δεύτερο είναι το αναγνωστήριο, όπου και σε αυτό έχουμε συμμετοχή, κυρίως για βιβλία τα οποία δεν βρίσκονται στο εμπόριο και μπορούν να έρθουν εδώ να μελετήσουν. Και το τρίτο είναι μια σειρά από δυνατότητες που έχουν να επισκεφτούν κάποιες συλλογές μας. Οι βιβλιοθήκες γενικά είναι εντεταγμένες σε ένα δίκτυο το οποίο αναφέρεται ως τις δραστηριότητες τους και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι το σχολικών βιβλιοθηκών. Πέρα από αυτό όμως, πάρα πολλές βιβλιοθήκες έχουν δημιουργήσει δικό τους Facebook. Αυτά τώρα που οπωσδήποτε καταλαβαίνετε είναι πιο οικεία και μέσα στην νεολαία και μέσα στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο μπορεί να δραστηριοποιηθείς και να γίνεις γνωστός. Και επίσης υπάρχει αυτό που ονομάζουμε το Future Library, που είναι το δίκτυο αυτό των βιβλιοθηκών που έχει μια πραγματικά δραστηριότητα πάρα πολύ σημαντική. Και μέσα στις βιβλιοθήκες αυτές υπάγονται και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και η Ξενοπούλιος. Άρα λοιπόν, εμείς το καινούριο που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε ένα Facebook και να προσθέσουμε όποιες δραστηριότητες έχουμε. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, είναι γεγονός, και χρησιμοποιούμε αυτή την εποχή τη δυνατότητα, επειδή οι συνεργάτηδες μας εδώ που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη γνωρίζουν τρεις ξένες γλώσσες, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, το περνάμε και στις τρεις αυτές γλώσσες, τουλάχιστον μία περίληψη των δραστηριοτήτων, οπότε νομίζω ότι γινόμαστε έτσι παγκοσμίως γνωστοί. Ο Σύλλογος Μηχανικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει ξανά το αναγνωστήριο. Έχω να σας πω καλά νέα. Ανταποκρίθηκε ο Σύλλογος Μηχανικών τη Ζακύνθου και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σπύρο Χιμαριό, ο οποίος επισκέφτηκε τη βιβλιοθήκη και ο οποίος ανέλαβε να κάνει την σχετική μελέτη. Οπότε αυτό μας οδηγεί στη λύση του προβλήματος, γιατί η βιβλιοθήκη, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, είναι ένα κόσμημα για τη Ζακύνθο, το οποίο δεν είναι μόνο για το διάβασμα, αλλά είναι και για τη γνώση του πολιτισμού. Στο πλευρό του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα θα βρεθεί η αυτοκινητιστική λέσχη Ζακύνθου με την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 24 Μαρτίου στη Λιθακιά. Η αυτοκινητιστική λέσχη Ζακύνθου για άλλη μια χρονιά στηρίζει όσους έχουν ανάγκη. Στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Οι υπεύθυνοι καλούν τους Ζακυνθινούς να αγκαλιάσουν την προσπάθειά τους. Η προπόληση των εισιτηρίων θα γίνει σε επιλεγμένα καταστήματα, καθώς και σε περίπτερο που θα στηθεί στην πλατεία. Ανέβηκαμε πάνω στην Αθήνα κατόπιν συνεννόησης. Συναντηθήκαμε με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους εκθέσαμε το πλάνο σχετικά με την εκδήλωση. Το δέχτηκαν. Με μεγάλη τους ευχαρίστηση, μπορώ να πω. Στήριξαν αμέσως την προσπάθειά μας. Θα μας στείλουν διαφημιστικό φυλάδιο, ούτως ώστε ο καθένας να έχει μια εικόνα παραπέρα για αυτό το σύλλογο. Εμείς από την πλευρά μας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και να βοηθηθούμε όσο μπορούμε πιο δυνατό, θα έχουμε προπόληση εισιτηρίων της τάξης των 3 ευρώ και την ημέρα της διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι η γενική είσοδος 5 ευρώ. Ο κόσμος από πού μπορεί να αγοράζει τα εισιτήρια? Ο κόσμος από αυτή τη βδομάδα που θα κυκλοφορήσουν θα υπάρχουν επιλεγμένα σημεία πώλησης των εισιτηρίων σε διάφορα καταστήματα, αλλά και από περίπτερο που θα στηθεί στην πλατεία Δημοκρατίας το πιο πιθανό, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του κύριου Δημάρχου, τον οποίο ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία και τη στήριξη που μας παρέχει από την πρώτη στιγμή. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ένα θέαμα που θα συναρπάσει όσους θα βρεθούν στην πίστα της λέσχης στη Λιθακιά υπόσχονται πως θα διοργανώσουν εκείνη τη μέρα τα μέλη της ΑΛΕΖ. Πληρώματα από διάφορα μέρη της Ελλάδος θα δώσουν το παρόν, ενώ μια απαιτητική δεξιοτεχνία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι θεατές. Έχουμε προετοιμάσει, έχουμε σχεδιάσει μια διαδρομή, μια δεξιοτεχνία απαιτητική που δεν έχει ξαναγίνει, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα δοκιμάσει τους οδηγούς και τα αυτοκίνητά τους
Γιατί εκτός του φιλανθρωπικού σκοπού που γίνεται το σόου, θέλουμε και να, για το θεατή να το απολαύσει και να δει κάτι διαφορετικό, να μην βλέπει συνέχεια τέτοια πράγματα. Όπως είπα πριν, είναι μια δεξιοτεχνία περιτική μέσα στη διαδρομή της πίστας. Έχουμε καλεσμένους από όλη την Ελλάδα που ευαισθητοποιηθήκανε και στηρίξανε και θελήσαν να στηρίξουν το σκοπό της εκδήλωσης. Παιδιά από την Αθήνα, από την Κρήτη, από την ΚΟ, Πάτρα, Πύργο, που θα στηρίξουν την εκδήλωσή μας. Πόσοι θα είναι περίπου οι συμμετέχοντες? Οι συμμετέχοντες θα είναι περίπου στα 16-17 πληρώματα, συν τα παιδιά τα δικά μας που θα κάνουν στο διάλειμμα ή κάποιο show, κάποια παρουσίαση, τους νέους οδηγούς αλές, νέα παιδιά που έχουν μπει στο χώρο. Θα είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, περίπου στις 2,5 με 3 ώρες. Η διαδρομή θα περιέχει φιγούρες δύσκολες με τα αυτοκίνητα, από 360, από περιστροφή του αυτοκινήτου εν κινήσει στον άξονά του, 360 μοίρες, παρκάρισμα μέσα σε προκαθορισμένους χώρους και ειδικές κατασκευές. Πολύ θέαμα, γνώμονα στο drift και η απόλαυση των οδηγών και όπως κάνουμε συνέχεια, είναι μια γιορτή του μηχανοκίνητου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel έφτασε στο τέλος του. Η ζώνη ενημέρωσης συνεχίζεται με την αθλητική επικαιρότητα και την εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.